Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την HIV λίμωξη πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του AIDS. Στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας διανεμήθηκαν ενημερωτικό υλικό και προφυλακτικά από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής. Για το πρώτο δεκάμηνο του 2019 είχαμε 473 νέα κρούσματα στον ελλαδικό χώρο. Αυξάνει το σύνολο του πληθυσμού που έχει διαγνωστεί ότι έχει μολυνθεί από τον HIV και το σύνολο των ατόμων σήμερα είναι 17.909 άτομα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι τα μόνα άτομα τα οποία πιθανόν έχουν μολυνθεί από τον HIV. Βλέπουμε ενημερώνοντας τον κόσμο ότι υπάρχουν κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις, όπως κυρίως ότι μεταδίδεται μέσω των φιλιών. Το HIV δεν μεταδίδεται μέσω του σάλιου, δεν μεταδίδεται μέσω του υδρότα, δεν μεταδίδεται με τις κοινωνικές επαφές, μεταδίδεται μέσω του αίματος, του σπέρματος, των κολπικών υγρών και του μητρικού γάλακτος, σε αποφύλακτες σεξουαλικές επαφές ή με τη χρήση ενδοφλέβιων ουσιών με σύριγγες ή βελόνες που μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει κάποιος οροθετικός. Στην πλατεία Επταλόφου, η μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης έδωσε την ευκαιρία σε πολίτες να κάνουν το δικό τους τεστ σχετικά με τον ιό. Γίνεται μια γρήγορη διαδικασία, μια προσυμβουλευτική ενημέρωση εξατομικευμένα με τον κάθε εξεταζόμενο. Έπειτα γίνεται η εξέταση και στη συνέχεια γίνεται μετά συμβουλευτική, αναλόγως του αποτελέσματος. Υπάρχει κινητή μονάδα στη συνεργασία με το Πράξης. Μπορεί να, οποιοδήποτε να έρθει να ενημερωθεί γενικώς για, για τη λίμωξη HIV, για τις υπατήτηδες και για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως τα τέλη του 2018, 37,9 εκατομμύρια άτομα ζούσαν με τον ιό HIV, ενώ ο αριθμός των νοσούντων από AIDS στην Ελλάδα ανέρχεται συνολικά σε 17.909 άτομα.